Γεια σας. Σε αυτό το βιντεάκι θα σας μιλήσω για τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει, που έχουν τελειώσει. Έχει αρκετό καιρό, κάποια έχει αρκετό καιρό που έχουν τελειώσει. Απλά τα μάζευα για να σας τα δείξω όλοι μαζεμένα σε ένα βιντεάκι. Και ήθελα βασικά, περίμενα να τελειώσει και κάποιο προϊόν μακιγιάζ για να σας δείξω, αλλά θα αρχίσει πολύ να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρω και κάποιο λόγο. Τα καλλιτικά ρούχα πάρα πολύ να τελειώσουν. Οπότε, επειδή είχε μαζευτεί ένα μικρό έτσι βουναλάκι από προϊόντα, αποφάσισα ότι πρέπει να σας τα δείξω για να τα πετάξω κιόλας επιτέλους. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω όμως ευθύς αμέσως, να σας πω, δεν ξέρω πώς είναι ο φωτισμός. Μου φαίνεται κάπως. Δεν μου φαίνεται και τόσο καλή εικόνα. Δεν περνάνε πολύ καλά τα χρώματα. Βλέπω π.χ. το κραγιόν, πόσο διαφορετικό φαίνεται στην οθόνη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Το αδικεί πάρα πολύ, από κοντά είναι πολύ πιο ωραίο το χρώμα του. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με ένα προϊόν που χρησιμοποίησα πρόσφατα, που τελείωσε πρόσφατα μάλλον. Είναι από τη Schwarzkopf, είναι από τη σειρά Gliss Hair Repair, είναι προστατευτικό από τη θερμότητα, προστατεύει νομίζω μέχρι 220 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα με αυτά τα προστατευτικά από τη θερμότητα είναι ότι δεν μπορείς να είσαι ποτέ και 100% σίγουρος κατά πόσο δουλεύουν. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποιο θώρα, ότι έχει κάποιο θώρα τα μαλλιά μου, αλλά από την άλλη δεν χρησιμοποιώ και πολύ θερμότητα. Οπότε χρησιμοποιώ πιστολάκι δηλαδή μόνο για να τα στεγνώσω. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω αν θα το αγόραζα. Νομίζω ότι μάλλον δεν θα το αγόραζα. Έχω ήδη αγοράσει κάποιο άλλο από τη Schwarzkopf, αλλά από τη σειρά Gatoubi που το έχω ήδη χρησιμοποιήσει και μυρίζει και μου αρέσει πάρα πολύ το άρωμά του. Οπότε αυτό το συγκεκριμένο όχι, δεν θα το αγόρασα. Από Schwarzkopf όμως το ξαναγόρασα. Είναι μια μάρκα δηλαδή, μια εταιρεία που μου αρέσουν αρκετά προϊόντα της. Επόμενο είναι από την εταιρεία Φίτο, είναι το Σομπουάν, είναι το Φιτοχόμπα, το συγκεκριμένο που είχα και είναι για έντονη ενυδάτωση και ξηρά δηλαδή μαλλιά. Μύριζε ωραία. Τα Σομπουάν της Φίτο είναι λίγο περίεργη. Σύστασή τους, να το πω, είναι λίγο πιο λεπτόρευστα από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Αλλά είναι μια εταιρεία που μου αρέσει. Δεν θα ξαναγόραζα το συγκεκριμένο, γιατί δεν έμεινε ικανοποιημένη. Απλά έχω άλλο που μου αρέσουν περισσότερο. Θα αγόραζα όμως κάποιο άλλο σομπουάν από την ίδια εταιρεία και συγκεκριμένα θέλω το φυτό ράμ, νομίζω λέγεται, που είναι μερούμι. Και δίνει, είναι για να δίνει όγκο στα μαλλιά, απλά δεν μπορώ να το βρω προς το παρόν. Από την Burt's Bees είναι η τενοτική λοσιόν, το Toner with Royal Jelly με βασιλικό ποτό. Είναι ενυδατικό, είναι με 99,9% νομίζω, 100%, όχι 100% φυσικό. Δεν έχω κοιτάξει βέβαια τα συστατικά για να είμαι ειλικρινής, για να δω κατά πόσο ισχύει αυτό ή όχι. Ήταν μια καλή λοσιόν, δεν ήταν έτσι ιδιαίτερα δυνατή, καλούτσικη. Δεν ξέρω αν την ξαναγόρισα, γιατί έχω άλλα που θέλω να δοκιμάσω, άλλες λοσιόν που θέλω να δοκιμάσω, αλλά ήταν καλή. Από την Essence αυτή η κρέμα προσώπου, My Skin, είναι για normal to dry, για φυσιολογικά προς ξηρά δέρματα. Αυτή την είχα πάρει από Βερολίνο, δεν νομίζω να έχουμε τις κρέμες προσώπου της Essence εδώ στην Ελλάδα, νομίζω έχουμε μόνο προϊόντα μακιγιάζ. Και είχε, αν θυμάμαι καλά, 1,90 ευρώ, πάρα πολύ φθηνή δηλαδή. Ήταν μια, για την τιμή της ήταν μια αξιοπρεπής κρέμα, θα την έβαζα στην ίδια κατηγορία με Garnier και με αυτά, που είναι πολύ πιο ακριβές, δεν νομίζω να προσφέρουν κάτι παραπάνω. Πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Αυτό το σομπουάν που τελείωσα είναι αυτό από τη Lush, είναι το Big. Lush βρίσκουμε μόνο, μπορούμε να το παραγγείλουμε μόνο online από το site της Lush στην Αγγλία. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο το είχα πάρει. Πάντως είναι, αρχικά όταν το είχα δοκιμάσει δεν μου είχε αρέσει και πάρα πολύ, γιατί είναι λίγο περίεργη η σύστασή του. Είναι κάπως σαν αλάτι, σαν χοντρό αλάτι. Κάνει βέβαια αρκετό αφρό και είναι για να δίνει όγκο στα μαλλιά. Το κακό που έχει είναι ότι είναι λίγο δυνατό σαμπουάν, οπότε εγώ έβρισκα ότι μου ξεραίνει, μου φυτετώνει τα μαλλιά. Έδινε κάποιο όγκο. Νομίζω
στην αρχή δεν είχα παρατηρήσει τόσο πολύ. Μετά το χρησιμοποιούσα περισσότερο, είχα παρατηρήσει ότι όντως δίνει όγκο στα μαλλιά μου, στις ρίζες κυρίως. Απλά τα κάνει τα δικά μου τα μαλλιά έχουν την τάση να μπερδεύονται. Αυτό τα έκανε να μπερδεύονται ακόμα περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι θα το ξαναγόρασα. Μου άρεσε δηλαδή ο όγκος που έδινε. Δεν ήταν βέβαια, μην φανταστείτε κανένα τρελό όγκο πια. Αλλά μου άρεσε το αποτέλεσμα που έδινε. Είχα συνηθίσει πλέον και τη σύστασή του. Άρχισε να μου αρέσει και το άρωμά του. Έχει ένα περίεργο άρωμα, έτσι αλμυρό. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Μυρίζει δηλαδή αλμύρα, αλάτι. Και άρχισε να μου αρέσει. Μένει στα μαλλιά το άρωμα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, αν μου αρέσει ένα άρωμα από κάποιο σοβουάν, να μένει στα μαλλιά μου. Όσο έχω δοκιμάσει πολλά, μένουν στα μαλλιά, έχουν διάρκεια. Και νομίζω ότι ναι, θα το ξαναγόρασα αργότερα όμως. Και βασικά δεν είναι σοβόμως, θα το χρησιμοποιούσα πολύ συχνά. Το χρησιμοποιούσα δηλαδή 1 με 2 φορές το μήνα το πολύ, γιατί όπως σας είπα είναι αρκετά δυνατό σοβουάν. Είναι το ασετόν μου, είναι το ασετόν που χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το παίρνω από το Hondos. Είναι της Dallon, περιέχει γλυκερίνη λέει και μου αρέσει γιατί δεν είναι ένα σκληρό ασετόν, δεν έχει το έντονο άρωμα από ασετόν και είναι και αρκετά οικονομικό και μου αρέσει και πάρα πολύ η συσκευασία γιατί είναι μεγάλη συσκευασία, είναι 250 ml, οπότε κρατάει αρκετά γιατί εγώ αλλάζω και συχνά τα βερνίκια νυχιών μου, οπότε θέλω, δεν θέλω να τρέχω κάθε και λίγο να αγοράζω ασετόν. Πολλά πάλι και τώρα δεν σας τα δείχνω με σειρά γιατί τα έχω σε ένα χαρτοκιβώτιο, οπότε ό,τι αρπάξω πρώτα σας δείχνω. Λοιπόν, αυτό είναι το Κουλελίν από Λάσο, όπως προανέφερα. Και είναι ένα... είναι μαλακτική. Γενικά, όσες μαλακτικές έχω δοκιμάσει από Λάσο, δεν μπορώ να πω ότι είναι σούπερ υδατικές, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα αρώματά τους. Και αυτό είναι και ο λόγος που το αγοράζω. Το συγκεκριμένο μυρίζει... πώς το λένε... καρύδα. Και συγκεκριμένα αναφέρει και όλος ότι είναι καρύδα και χυμός από λεμόνι. Δεν μου μύριζε τόσο το λεμόνι, περισσότερο μου μύριζε η καρύδα. Μου άρεσε το άρωμά του. Δεν ξέρω όμως αν θα το ξαναγόρισα. Νομίζω τώρα και στο Κουλελίν έχει περάσει στα ρέτρο, στη σειρά ρέτρο. Οπότε μην το ψάχνετε στην κανονική σειρά, αν μπείτε στο site για να το αγοράσετε. Νομίζω ότι θα ξαναγόραζα την American Cream που λατρεύω τη μυρωδιά της. Και πρέπει να σου πω ότι και αυτό. Και η μυρωδιά από αυτό κρατάει στα μαλλιά. Από Lush πάλι είναι ένα σαπουνάκι, το συγκεκριμένο, βασικά έχω τελειώσει αρκετά σαπουνάκια, το συγκεκριμένο είναι το Snow Cake, αυτό είναι εποχιακό, είναι λευκό, το συγκεκριμένο που έχω πάρει εγώ ήταν σε σχημαστέρι, κανονικά δεν έρχεται σε σχημαστέριου, έρχεται σε κομμάτι, φέτα από σαπούνι, είναι αρκετά κρεμώδες, δεν κάνει ιδιαίτερο αφρό, αλλά το νιώθω ότι δεν αφυδατώνει το δέρμα σας. Μάλλον θα έλεγα περισσότερο ότι το ενυδατώνει, όχι να το αφυδατώνει. Μου αρέσει το αρώμα του, δεν ξέρω βέβαια αν θα αρέσει σε όλους, γιατί το άρωμα και οι προτιμήσεις στα αρώματα είναι κάτι το πολύ προσωπικό. Μυρίζει έτσι σαν, πώς να το πω, σαν κρέμα αμυγδάλου, αμυγδαλόπαστα, κάτι τέτοιο, ένα ήπιο άρωμα, όχι ιδιαίτερα έντονο. Πολύ καλό. Επίσης έχω τελειώσει ένα άλλο σαπουνάκι που έχω χρησιμοποιήσει, είναι το Porridge. Έχω τελειώσει αμέτρητα Porridge. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Μυρίζει, πώς να το πω, εμένα μου μυρίζει χειμωνιάτικο πρωινό. Νομίζω ότι αυτό υποδηλώνει και το όνομά του, το Porridge. Είναι ένα σαπούνι που χρησιμοποιώ κυρίως το χειμώνα, μου κάνει πιο έτσι χειμωνιάτικη η μυρωδιά του και έχει και κόκκους που κάνει μια ήπια πολέπιση στο σώμα και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου σοκουνάκια και αρώματα από τα Lush και το έχω αγοράσει και τέσσερις φορές. Έχω τελειώσει και το Rockstar που μυρίζει σαν το Yummy Yummy Yummy, ένα φρόλτρο που έχει καταργηθεί πλέον από τα Lush. Είναι ένα γλυκό αρωματάκι. Είναι ένα ροζ σαπούνι, νομίζω ότι είναι από τα best seller σαπούνια της από τα Lush και από τα πιο γνωστά τους. Είναι έτσι πιο κοριτσίστικο. Επίσης ένα άλλο σαπουνάκι που έχω χρησιμοποιήσει είναι το The Godmother, νομίζω έτσι λέγεται, ή The Goldmother, κάπως έτσι τέλος πάντων, το οποίο έχει την ίδια ακριβώς μυρωδιά με το Snow Fair, το περιβόητο και περίφημο Snow Fair, αφρόλουτρο της Lush που βγαίνει μόνο τα Χριστούγεννα, μία φορά το χρόνο. Και γίνεται χαμός κάθε χρονιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μυρίζει σαν ροζ φραουλένια τσιχλόφουσκα.
δεν αρέσει σε όλους φυσικά, είναι για όσους τους αρέσουν αυτού του είδους το αρώμα. Δεν είναι αρκετά κοριτσίστικο και νεανικό άρωμα, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει. Και το σαπούνι έχει ακριβώς το ίδιο άρωμα. Λατρεμένο προϊόν, και για τη χρονιά που μας πέρασε, είναι το λάδι από καρύδα. Αυτό είναι το βαζάκι που είχα πάρει, το είχα πάρει 7,90, κάπου τόσο θυμάμαι. Μου κράτησε ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Και το χρησιμοποιούσα και για να κάνω το μακιγιάζ και στα μαλλιά μου πριν τα λούσω, το άπλωνα στα μαλλιά κατά μήκο, όχι στις τρεις φυσικά, σε όλο το υπόλοιπο, και το άφηνα όσο περισσότερο μπορούσα, δηλαδή κάνω 2 προσπαθούσα να το αφήσω και μετά τα έλουσα κανονικά και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο σώμα σαν ενυδάτωση. Εγώ το χρησιμοποιούσα και στα χέρια σαν κρέμα χεριών ή και στα πετσάκια, είναι ένα πολύ χρηστικό προϊόν, φυσικά χρησιμοποιείται και στη μαχαιρική. Αρκετά οικονομικό και όπως σας είπα το χρησιμοποιούσα σχεδόν καθημερινά και μου κράτησε ένα χρόνο και κάτι. Άνοιξε και καλοκαίρι είναι σε υγρή μορφή, με το που αρχίζει και κρυώνει λίγο καιρό, νομίζω στους 25 βαθμούς Κελσίου, 24 είναι που λιώνει, οπότε κάτω από τις 24 είναι σε στέρεα μορφή και εννοείται φυσικά ότι θα το ξαναγοράσω, δεν το συζητώ, το λατρεύω. Ένα λακ που τελείωσα είναι της Pantene Prove για απαλά με τα ξένια μαλλιά και νομίζω ότι είναι για μπούκλες. Καλούτσικη, δεν την ξαναγόρεζα. Γενικά προσπαθώ να βρω, ψάχνω να βρω μια λακ που να μου αρέσει πάρα πολύ και το άρωμά της, να έχει πολύ ωραίο άρωμα και να μένει στα μαλλιά. Δεν την έχω βρει ακόμα και να έχει και καλό κράτημα, αλλά είμαι σε αναζήτηση. Ένα αποσμητικό είναι το Μπαλέα από τα DM, αυτό το έχω πάρει από... Τώρα από Βερολίνο, το έχω πάρει από Νιρεμβέργη, δεν θυμάμαι, από Γερμανία πάντως. Είναι με βανίλια, με άρωμα βανίλια. Μου αρέσει το άρωμα που έχει, και συνήθως εγώ προτιμώ τα αποσμητικά μου να μην έχουν καθόλου άρωμα, να είναι τελείως άσμα. Μου άρεσε το άρωμα που έχει, αλλά δεν μου άρεσε ένα αποσμητικό, δεν έχει καθόλου διάρκεια. Δεν είναι καθόλου καλό αποσμητικό και επίσης έχει, δεν ξέρω, έχει πολύ έντονα χημικά. Δηλαδή το ψέκαζα και ήταν τόσο έντονα τα χημικά που δεν μπορούσα να τα αντέξω, ενοχούσα στην αναπνοή. Έδωσα αυτό το δειγματάκι που είχα από Dermalogica, από τη δερματική λοσιόνα, η Multi Active Toner. Είναι σε σπρέι, έχω άλλα 2 νομίζω. Είναι καλούτσικη, δεν είναι έντονη. Δεν είναι δυνατή η τονωτική λοσιόν, είναι πιο πολύ νομίζω για αναζωγόνηση. Καλούτσικη, δεν την ξαναγόραζα όμως. Άλλα δειγματάκια που χρησιμοποίησα από Κορέ είναι αυτή η κρεμούλα από Φιλιό Μανόλιας και είχα αρκετά δειγματάκια. Τη δοκίμασα δηλαδή και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Μου άρεσε το άρωμά της, μου άρεσε η υφή της, δεν είδα κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Από Κορέ μια άλλη κρεμούλα που χρησιμοποίησα αρκετά ήταν η Αθήμε Κερσετίνη και Βελανιδιά, κρέμα ημέρας. Δεν είδα κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα και δεν μου άρεσε και ιδιαίτερα η φίτση, δεν βρήκα ούτε ενυδατική, γιατί είναι για ξηρές επιδερμίδες, για κανονικές και ξηρές επιδερμίδες. Δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα κάποια ιδιαίτερη ενυδάτωση στην επιδερμίδα μου. Και όχι, δεν την αγόρασα. Την είχα δοκιμάσει, είχα αρκετά δειγματάκια, νομίζω μου κράτησαν για 4 με 6 εβδομάδες, νομίζω 6 εβδομάδες. Όχι, δεν μου άρεσε. Ένα άλλο προϊόν είναι το Moroccan Oil. Το είχα στη μικρή συσκευασία στα 25 ml. Είναι λάδι για τα μαλλιά. Και μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Το είχα πάρει από κομμωτήριο και νομίζω το είχα πάρει πόσο, 15 ευρώ. Κάπου τόσο έχει αυτή η συσκευασία η μικρή. Μου άρεσε, είδα διαφορά. Οι άκρες μου ήταν όντως πιο ενυδατωμένες. Επίσης, αυτό που λένε ότι κάνει τα μαλλιά να στεγνώνουν πιο γρήγορα με το πιστολάκι. Γιατί το πλώνεται σε υγρά μαλλιά κυρίως. Μπορείτε να πλώσετε και σε στεγνά, αλλά εγώ το έπλωνα σε υγρά μετά το λούσιμο. Και όντως τα έκανε να στεγνώνουν πιο γρήγορα. Θα το ξαναγόραζα νομίζω. Έχω πάρει τώρα ένα άλλο λαδάκι και χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο μου αρέσει περισσότερο. Ποιο από τα δύο μου αρέσει. Εκείνο θα ξαναγοράσω προφανώς. Αλλά πάντως ήταν ένα πολύ καλό προϊόν θα έλεγα και θα στο συστήνω. Αυτή η κρεμούλα, η αντιλιακή κρέμα προσώπου από Lancaster, την είχε δώσει ένα περιοδικό, είναι με δείκτη προστασίας 6. Δεν μου άρεσε καθόλου, δηλαδή μέχρι να τελειώσει είδα και έπαθα, τη χρησιμοποιούσα με το ζόρι απλά και μόνο για να τελειώσει.
Πολύ λιπαρή. Δεν μου άρεσε καθόλου η σύστασή της και η φόρμουλά της. Μία κρέμα σώματος για σύσφυξη είναι αυτή από την Terpoline. Είναι για ελαστικότητα και σύσφυξη. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, η Terpoline, μου την έχει συστήσει μία φίλη μου που δουλεύει σαν γραμματέα σε πλαστικό χειρουργό και μου έχει πει ότι αυτή την εταιρεία, αυτή τη μάρκα, τη συστήνουν οι πλαστικοί χειρουργοί για τις κρέμες ημέρας, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, για μετά, για όσους έχουν κάνει lifting, για μετά το lifting, για σύσφυξη και για ελαστικότητα και για όλα αυτά. Και αυτές τις κρέμες σώματος για σύσφυξη, για όσους έχουν κάνει λιπαναρρόφηση και όλα αυτά. Δηλαδή, αποτρέπει τη χαλάρωση και έχουν έντονα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη που έχω πάρει εγώ είναι τα 125ml και είχε 35 ευρώ. Τα 250ml είχαν γύρω στα 70 κάτι ευρώ. Είναι αρκετά ακριβή κρέμα. Νομίζω ότι όντως είδα μια κάποια διαφορά στην ελαστικότητα της επιδερμίδας, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να το συνεχίσω να το κάνω, γιατί είναι αρκετά ακριβό. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, όσο το αντέχετε οικονομικά, θα σας τη σύστραν επιφύλακτα. Και όπως σας είπα, θα το διαβάσετε δηλαδή και στο κουτί αν το αγοράσετε. Θα δείτε ότι όντως το αναφέρει ότι τη συστήνουν οι πλαστικοί χειρουργοί. Όλοι, και τις κρέμες προσώπου και τις κρέμες σώματος. Θα ήθελα κάποια στιγμή να δοκιμάζω και την κρέμα προσώπου. Απλά, ξέρετε, επειδή κρέμες προσώπου έχω πολλές που θέλω να δοκιμάσω, δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτές. Αλλά είναι καλές, έχουν αποτελέσματα, αλλά είναι ακριβές. Ένα άλλο γαλάκτωμα είναι σώματος, αλλά εγώ θα το λέω ότι είναι πολυχρηστικό γαλάκτωμα. Είναι αυτό το κλασικό από τη Johnson, Baby Lotion. Μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά της. Τη χρησιμοποιώ από πολύ μικρή, οπότε ξέρετε, έχω έτσι αναμνήσεις, κυρίως από καλοκαίρια. Και τη χρησιμοποιώ και για ενυδάτωση στο σώμα, αλλά και για αντεμακιγιάζ. Κυρίως την έπαιρνα στις διακοπές, γι' αυτό και μου θυμίζει καλοκαίρια. Την έπαιρνα στις διακοπές ξέρετε, για να γλιτώσω χώρους αποσκευές και για σαν προϊόντα μακιγιάζ και σαν προϊόν ενυδάτωση σώματος. Αυτή τη μάσκα από την Kérastase δεν ξέρω πόσες φορές την έχω αγοράσει και ξαναγοράσει. Είναι η Mask Intense, είναι για από τη σειρά Nutritive, είναι για λεπτά μαλλιά. Τη λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ και το αρωμά της. Βλέπω διαφορά στα μαλλιά μου, βλέπω όντως ότι τα ενυδατώνει και τα θρέφει. Θα την ξαναγοράσω σίγουρα κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα έχω αγοράσει μια άλλη που θέλω να τη δοκιμάσω. Εδώ σε αυτή τη συσκευασία έχω βάλει το Urban Decay Primer Potion. Δεν έχει τελειώσει. Στην ουσία έχει τελειώσει, βέβαια, έχει στραθεί, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Απλά το Urban Decay Primer Potion τελείωσε την παλιά συσκευασία που είχα εγώ, που είναι κάπως έτσι. Αυτό βέβαια είναι το Sin. Εδώ πέρα έχω το Original. Όταν έφτανε μέχρι σε ένα σημείο, μετά δεν μπορούσε να βγάλει άλλο προϊόν, οπότε έπρεπε να κόψει τη συσκευασία και να το βάλει σε κάποια βαζάκια. Όταν ανοίγατε τη συσκευασία, δεν βρίσκατε αρκετό προϊόν, μεγάλη ποσότητα δηλαδή. Το κακό είναι ότι τουλάχιστον στα βαζάκια που το έβαλα εγώ, ξέραινα εύκολα, οπότε δεν μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε μέχρι τέλους. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό primer. Μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ καλό αποτέλεσμα. Όντως έκανε τις σκιές να έχουν απίστευτη διάρκεια. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, δεν έχω βέβαια και ιδιαίτερα λιπαρά βλέφαρα. Και επίσης τις έκανε να φαίνονται να γράφουν και πιο έντονα. Οπότε είναι ένα προϊόν που σίγουρα θα το ξαναγοράσω. Ένα κρέμα προσώπου από την Olay, Total Effects 7:1. Η συγκεκριμένη που έχω εγώ είναι χωρίς άρωμα. Είχε γύρω στα 20 κάτι ευρώ, δεν μου άρεσε καθόλου σαν κρέμα, δεν την ξαναγόραζα με τίποτα. Καθόλου καλή σχέση ποιότητας τιμής, δηλαδή μου άρεσε περισσότερο αυτή η κρεμούλα που είχε 1,90 παρά αυτή. Αρκετά λιπαρή και δεν βρήκα να κάνει και τίποτα στην επιδερμίδα, δεν βρήκα καμιά διαφορά προς το καλύτερο. Αυτό είναι ένας αποσμητικός κρύσταλλος. Κρύσταλλος είναι στην ουσία το χρησιμοποιούμε για κάτι πιο φυσικό για την περιοχή της μασχάλης, γιατί τα αποσμητικά, το αλουμίνιο, τα αποσμητικά με αλουμίνιο μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα. Βέβαια και αυτό στα αισθητικά το έχει κάποιο είδους αλουμίνιο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι επικίνδυνο ή όχι.
Όπως βλέπετε, έχει μείνει αρκετό μέσα και αυτό γιατί από ένα σημείο και μετά δεν χρησιμοποιείται πλέον. Δεν ξέρω. Ξεραίνεται, δεν ξέρω τι. Πάντως δεν έχει αποτέλεσμα. Το είχα πάρει 9 ευρώ από φαρμακεία. Το συγκεκριμένο δεν θα το ξαναγόραζα. Αυτό που θα αγοράσω, το προσωπικό που θα αγοράσω όταν τελειώσω αυτά που ήδη έχω, είναι ένα που έχω βρει στα Hotel Center που είναι από και από ελληνική εταιρεία και είναι όλα τα συστατικά φυσικά. Είναι, περιέχει αρκετά θέρα έλαια, δεν θυμάμαι τώρα πια συγκεκριμένα, αλλά και είναι σε σπρέι χωρίς προθετικό αέριο όμως. Και εκείνο θέλω να δοκιμάσω, γιατί όπως σας είπα είναι και ελληνική εταιρεία, είναι και όλα τα συστατικά φυσικά. Απλά το μόνο που μένει να δω αν θα έχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα concealer της Coverderm. Πόση ώρα θα κρατήσει αυτό το βιντεάκι, πόσα προϊόντα έχω να σας δείξω. Τέλος πάντων. Έχει, πώς να το πω, είναι αρκετά καλυπτικό. Είναι σε υγρή μορφή. Είναι αρκετά καλυπτικό, αλλά εγώ έβρισκα ότι μου αφιδετώνει την περιοχή κατά τα μάτια, την έκανε να φαίνεται πιο ξύρι. Δημιουργούσε, πώς να το πω, λεπτές γραμμές, δεν το ξαναγόραζα. Ένα άλλο που είχα δοκιμάσει από Coverderm, που ήταν, νομίζω, anti-aging, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, εκείνο ήταν καλύτερο, εκείνο δεν δημιουργούσε λεπτές γραμμές. Αλλά αυτό το απλό δεν μου άρεσε. Από Dermalogica, ένα δειγματάκι πάλι, δεν τα είχα αγοράσει από το ίδιο αυτά τα δειγματάκια, είναι το, πώς λέγεται, Gentle Cream Exfoliant, είναι peeling σε μορφή κρέμας όμως, δεν έχει κόκκους και μου άρεσε πάρα πολύ, έχω νομίζω άλλα 2 μικρά σωληνάρια σαν αυτό και όταν μου τελειώσουν νομίζω ότι θα το ξαναγοράσω. Βέβαια το κακό που έχω εγώ είναι ότι θέλω να δοκιμάσω συνέχεια κάτι καινούριο και να μήπως βρω κάτι καλύτερο. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ καλό προϊόν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βλέπω όντως διαφορά κάθε φορά που το χρησιμοποιώ στην επιδερμίδα μου. Την κάνει πιο φωτεινή. Τη βλέπω πιο καθαρή. Και μου αρέσει πολύ. Λιακές σε δειγματάκια που τους δοκίμασα. Είμαι ένα από Rocky Soleil Protection με δίκτυο προστασίας 50. Και η Alio Care Extra Sun Care Gel High Protection με SPF 50 και οι δύο. Η Rocky δεν μου άρεσε καθόλου. Πολύ λιπαρή, δεν μου άρεσε καθόλου η συστασή της. Γενικά με τα αντιλιακά προσώπου δυσκολεύομαι λιγάκι να βρω κάποιο που να μην είναι λιπαρό, να μην το νιώθω σαν να παστώνομαι. Αυτό το Helio Care ήταν καλύτερο. Όλους παραδόξους. Νομίζω ότι αυτή είναι η ελληνική εταιρεία, δεν είμαι και σίγουρη όμως. Μου άρεσε περισσότερο. Όχι ότι ξετρελάθηκα, απλά συγκριτικά με το ροκ ήταν καλύτερο. Αυτό, μέχρι εκεί δεν θα ξαναγόρεσα κανένα από τα δύο όμως. Δεν τα αγόρεσα βασικά, δειγματάκια ήταν, αλλά δεν θα αγόρεζα το full size από κανένα από τα δύο. Από κονταλή το γνωστό beauty elixir, όντε ποτέ. Το έχω ήδη ξαναγοράσει, ξανά και ξανά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Βρίσκω ότι προσφέρει υδάτωση στην επιδερμίδα μου. Ειδικά το καλοκαίρι υπήρχαν φορές που μπορεί να βιαζόμουν ή να μην είχα κρέμα μαζί μου. Χρησιμοποιούσα αυτό αντί για υδατική. Τώρα φυσικά το χειμώνα δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί το δέρμα μου είναι ξηρό. Οπότε χρειάζεται αρκετή ενυδάτωση. Αλλά είναι ένα καλό προϊόν. Δεν σας λέω ότι είναι το πλέον απαραίτητο προϊόν, ότι πρέπει να το έχετε οπωσδήποτε. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Και ανάλογα και με το budget σας, δηλαδή θα το θεωρούσα ένα δευτερεύον προϊόν αν θέλετε να δώσετε κάτι έξτρα στην επιδερμίδα σας. Έτσι το συστήνω για τέτοια χρήση, αλλά μου αρέσει και όπως είπα το έχω ήδη ξαναγοράσει. Από SkinCeuticals έχω πάρει το serum το C Ferulic, το έχω πάρει σε αυτή τη συσκευασία, σε Deluxe Sample δηλαδή, γιατί πιστεύω ότι επειδή είναι με βιταμίνη C, η οποία είναι αρκετά ευαίσθητη βιταμίνη, οξυδώνεται εύκολα. Πιστεύω ότι αυτές οι μικρές συσκευασίες είναι καλύτερες, είναι προτιμότερες, γιατί τις διατηρώ στο, αυτές που δεν χρησιμοποιώ, τις διατηρώ στο ψυγείο. Οπότε δεν έχω όλο το μπουκάλι με τα 30 ml έξω, το οποίο θα οξυδωθεί κάποια στιγμή, δηλαδή δεν έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Και νομίζω ότι θα ξαναγόρεζα. Σέρουμ με βιταμίνη C θα ξαναγόρασα οπωσδήποτε. Δεν ξέρω αν θα ξαναγόρασα από τη SkinCeuticals γιατί είναι μια αρκετά ακριβή εταιρεία.
Το full size δηλαδή είναι γύρω στα 100, νομίζω $190, έχει αν θυμάμαι καλά, αρκετά ακριβό. Ξέρω ότι κυκλοφορούν αντίγραφα από μιμήσεις του συγκεκριμένου του Skin Suiticals, το Σιφερούλικ, με γύρω στα $30 μπορείτε να τα βρείτε. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καλά. Οι απόψεις διήστανται σε όσα βιντεάκια έχω παρακολουθεί. Ένα άλλο προϊόν που δεν το έχω να σας δείξω, δύο βασικά που δεν έχω να δείξω. Το πρώτο είναι ένα σαμπουάν από τη Lorvern, το Silver, το μπλε δηλαδή, για να αφαιρεί την κιτρινίλα από τα ξανθά μαλλιά. Ήταν αρκετά καλό, μου άρεσε, είδα όντως διαφορά. Αλλά έχω πάρει ένα άλλο το οποίο είναι πολύ καλύτερο κατά τη γνώμη μου. Οπότε δεν θα ξαναγοράσω το Lorvern. Και ένα άλλο προϊόν, πάλι για μαλλιά που μου έχει τελειώσει και πάλι δεν έχω να σας το δείξω το μπουκαλάκι γιατί τα πέταξε η μητέρα μου. Είναι από την Όση, το 3 Minute Miracle. Το οποίο είναι κάτι σαν, νομίζω, μάσκα, όχι τόσο conditioner. Έχει ωραίο άρωμα, μυρίζει τσιχλόφουσκα. Είχα κάνει και ένα βιντεάκι first impressions όταν το είχα αγοράσει, την πρώτη φορά που το έχω χρησιμοποιήσει. Αλλά δεν το ανέβασα ποτέ. Δεν το ξαναγόραζα. Γιατί εδώ έχει γύρω στα 10 ευρώ. Το είχα αγοράσει με 25% προσφορά, δηλαδή έγινε γύρω στα 7 ευρώ, θυμάμαι καλά. Αλλά στο εξωτερικό έχει γύρω στα $2.50. Και πολύ συχνά έχουν και προσφορές, νομίζω γύρω στα 3 προϊόντα της Όση με $6, κάτι δηλαδή $2 στην ουσία βγαίνει το κάθε προϊόν. Οπότε είναι πολύ πιο οικονομικά. Νιώθω ότι μας κλέβουν λιγάκι εδώ, όχι λίγο, πολύ. Είναι η τριπλάσια τιμή σχεδόν και παραπάνω. Οπότε δεν θα το ξαναγόραζα για αυτό το λόγο και μόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια εξωφρενική αύξηση στην τιμή. Είναι ένα καλούτσικο προϊόν, δηλαδή αν είχε γύρω στα $2.50 π.χ., αν είχε 3 ευρώ, ας το κάνουμε έτσι, που πάλι πιο ακριβά από ότι στο εξωτερικό, αν είχε 3 ευρώ θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ καλό προϊόν και θα το σύστηνα ανεπιφύλακτα. Για προϊόν 10 ευρώ θα έλεγα ότι μπορείτε να βρείτε πολύ καλύτερα στην ίδια κατηγορία. Οπότε δεν το ξαναγόραζα και δεν το συστήνω και δεν μπορώ να καταλάβω, επαναλαμβάνω και το λόγο που εδώ είναι 4 φορές σχεδόν πιο πάνω η τιμή του. Λοιπόν, θα περάσω στα επόμενα προϊόντα που έχω να σας δείξω και νομίζω ότι είναι τα τελευταία, επιτέλους. Μία βάση για τα νύχια από την Ere Due. Νομίζω ότι το έχω πάρει γύρω στα 5,5 ευρώ. Μου άρεσε πάρα πολύ, βρήκα ότι δεν κιτρινίζει τα νύχια μου, γιατί συνθήσω να χρησιμοποιώ σκούρα βερνίκια ή βερνίκια με έντονες χρωστικές και συνήθως τα νύχια μου κυτρινίζουν και τα βάφω και συνέχεια. Το συγκεκριμένο ήταν πολύ καλό, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά αυτή η συσκευασία, γιατί περίπου τώρα είχα το Ere Due σε στρόγγυλη συσκευασία, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, είναι εκείνο ήταν παλιό και τώρα έχουν αλλάξει τη φόρμουλα και τη συσκευασία του, εκείνο δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και βρίσκω ότι όντως αποτρέπει το κυτρίνισμα. Ένα τύπου λιποζάνι για τα χείλη που δεν έχω πάρει από το DM. Είναι αυτό εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία γιατί έχει να κάνει με πριγκίπισες. Οτιδήποτε έχει να κάνει με πριγκίπισες. Μου αρέσει φυσικά. Μου άρεσε η μυρωδιά του. Ήταν καλούτσικο. Ήταν και αρκετά οικονομικό. Νομίζω έχει γύρω στο 1 ευρώ. Κάπου τόσο. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχει περάσει και ένας χρόνος. Είχα πάρει 2. Χρησιμοποιώ τώρα το δεύτερο. Καλό. Δεν ξέρω αν το ξαναγόραζα, γιατί αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και το επόμενο και το τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι αυτό το lip butter του Κορέ με το Yesemi, το οποίο στην αρχή δεν μπορώ να πω ότι με ξετρέλανε και έβρισκα ότι απλά ξέρετε υπάρχει ότι είναι πολύ ξεχωριστό και φημισμένο και γι' αυτό το αγοράζουν όλοι επειδή το συστήνουν πολλές γνωστές κοπέλες στο εξωτερικό που κάνουν βιντεάκια στο YouTube, αλλά όσο το χρησιμοποιούσα τόσο πολύ μου άρεσε. Το έβρισκα ότι είναι αρκετά ενυδατικό. Το χρησιμοποιούσα κυρίως το βράδυ ή και όταν ήταν να κάνω το μακιγιάζ μου, στην αρχή του μακιγιάζ, έτσι ώστε όταν θα φτάνω στο σημείο να βάψω τα χείλη μου, να έχει πλέον απορροφηθεί και να μην είναι λιπαρό. Αλλά τώρα που έχει τελειώσει, μου λείπει. Οπότε αυτό είναι ένα σημάδι ότι ήταν ένα καλό προϊόν και μου θα αρέσει. Και θα το ξαναγοράσω μόλις τελειώσω αυτό που έχω να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Αυτά ήταν τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει, να μπορέσω επιτέλους να τα πετάξω, να διάσει ο χώρος.
είμαι παράδεκτη. Τώρα μόλις συνειδητοποιήσω ότι αυτό είναι το βιντεάκι, το πρώτο βιντεάκι που γυρίζω μέσα στο 2013 και δεν σας έχω ευχηθεί. Εύχομαι καταρχάς καλή χρονιά σε όλους. Το 2013 να ξεκινήσουμε επιτέλους να βλέπουμε κάποιο φως στο τούνελ. Να σας φέρει όλα όσα επιθυμείτε και σας αξίζουν. Να είναι μια καλύτερη χρονιά, πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες. Αυτά, ελπίζω να περάσετε ωραία. Εγώ τα πέρασα ωραία μέχρι και τα Χριστούγεννα. Τη μέρα των Χριστουγέννων αρρώστησα, μάλλον από τις πολλές βόλτες. Πλέον είναι παράδοση, πιστεύω, για μένα, μέσα στις γιορτές να είμαι με αντιβίωση. Δεν ξέρω κάθε χρόνο πώς θα τύχει, πάντα αρρωσταίνω. Και η φετινή χρονιά δεν ήταν εξαίρεση. Ήμουν άρρωστη, αλλά παρόλα αυτά δεν παραπονιούμαι, ήταν τα πέρασε πολύ ωραία. Ελπίζω και εσείς να περάσετε πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που τα ξαναείπαμε μετά από πολύ καιρό. Βέβαια, είχα γυρίσει βιντεάκι μέσα στα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα. Δεν το ανέβασα. Ελπίζω ότι θα ανεβάσω αυτό το βιντεάκι να έχω ήδη ανεβάσει το προηγούμενο. Ή να το ανεβάσω μαζί. Θα δω πώς θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.